Καλησπέρα σε όλους σας. Είμαστε εδώ μαζί σας και αυτό το Σαββατοκύριακο και νομίζω ότι είμαστε όλοι σε μια απόλυτη αρμονία και θα εξηγήσω τι εννοώ. Νομίζω ότι όλοι είμαστε αμήχανοι, όλοι είμαστε έτσι κάπως μουδιασμένοι, είμαστε απορριμμένοι. Προσωπικά είμαι τρομαγμένη, γιατί το λέω αυτό. Όταν την. Κύριε Σουρά, καλώς ορίσατε κατά πριν. Καλώς σας βρήκα. Θυμωμένοι. Είμαστε πολύ θυμωμένοι. Ναι. Και είμαστε άνθρωποι όμως που πρέπει να κρατήσουμε και την ψυχραιμία μας, να έχουμε την ευθύνη των λόγων μας, να είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι, γιατί βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά, όλη αυτή η αρχή και η εισαγωγή αφορά στην υπόθεση της Πάτρας και τις ραγδαίες εξελίξεις, τις οποίες έχουμε τις τελευταίες ημέρες. Κύριε Σουρά, εσείς θα μας βοηθήσετε να εχμηλατήσουμε έτσι όλα τα στοιχεία που έχουν βγει μέχρι τώρα, αλλά να ξέρετε ότι το ρεπορτάζ τρέχει συνεχόμενα και υπάρχουν συνέχεια καινούργιες πληροφορίες τις οποίες θα αναλύσουμε μαζί. Θα ήθελα λοιπόν, επειδή είμαστε σε αυτή την κατάσταση και επειδή όλοι θέλουμε να μάθουμε και επειδή όλοι αναζητούμε την αλήθεια και όπως είπα πάντα με σεβασμό σε όλους και προς όλους, πάμε να δούμε τα τελευταία στοιχεία του ρεπορτάζ. Θα συνδεθούμε την αίθουσα σύνταξης. Εκεί μας περιμένει η δικαστική ρεπόρτερ, κυρία Άννα Κανδύλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Γνωρίζω ότι το πρόγραμμά σας είναι τόσο πολύ φορτωμένο. Είστε σε επάλξεις του ρεπορτάζ όλη την ημέρα από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Οπότε είναι για μας πολύ μεγάλη χαρά που θα μπορέσετε να είστε κοντά μας για να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή, κυρία Κανδύλη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αλίμονο. Ναι, πείτε μας. Σε τι φάση βρισκόμαστε τώρα? Δεν ξέρω, θέλετε να ξεκινήσω τώρα, θέλετε να περάσω στον κύριο Σούρα? Ναι, σε εσάς, θέλετε... με εσάς ξεκινάμε απολύτως. Σας ακούμε. Αυτό που έχουμε μπροστά μας το σημαντικό είναι η απολογία της κατηγορούμενης που είναι το Σάββατο. Και βλέπουμε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει αλλάξει στάση. Η στάση της είναι ότι είμαι αθώα. Δεν έχω κάνει απολύτως τίποτα. Πριν από λίγο ακούσαμε και τον έναν εκ των δύο δικηγόρων της, τον κύριο Παπαδόπουλο, που την επισκέφθηκε στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, που όπως μετέφερε θεωρεί ότι ίσως κάποιος άλλος να έχει παρέμβει, ίσως να έχει γίνει κάποια λάθος διάγνωση, ίσως να μην έχουν διαβαστεί σωστά τα αποτελέσματα των τοξικολογικών. Σε κάθε περίπτωση πάντως αυτό το οποίο λέει η Ρούλα Πεσπυρίγκου είναι ότι δεν έχει σκοτώσει αυτή την 9χρονη Τζορτζίνα. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα, μισό λεπτό παρακαλώ, να ακούσουμε λίγο, δεν μπορούμε να τα ακούσουμε τη δήλωση. Ωραία. Μόλις είναι έτοιμη η δήλωση για να ακούσουμε τι έχει πει ο κύριος Όθωνας Παπαδόπουλος και πώς ακριβώς, θα το έχουμε το απόσπασμα. Τι θέλεις να πεις, Στέφανε? Λέω στην Άννα ότι ουσιαστικά όμως λέει ξεκάθαρο ότι δεν αμφισβητεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Έτσι δεν είναι? Όχι, λέει ότι μπορεί να μην έχουν διαβαστεί, να μην έχουν διαβαστεί σωστά. Νομίζω θα δηλαδή, ακούσετε και τον δικηγόρο, λάθος. Αλλά σε κάθε περίπτωση η ουσία βρέθηκε. Η ουσία έχει βρεθεί. Πώς αυτό θα εξηγηθεί είναι, αυτό είναι γεγονός. Πώς θα το εξηγήσει κάποιος? Δηλαδή, υπενήσετε ότι υπάρχει ιατρικό λάθος. Δεν ξέρω πώς θα το εξηγήσει η υπεράσπισή της. Πώς θα εξηγηθεί? Βρέθηκε και τα μείνει σε υπερβολική δόση. Ακούστε με λίγο, για να καταλάβει ο κόσμος. Βρέθηκε και τα μείνει σε υπερβολική δόση. Η κεταμίνη, μια ουσία που χρησιμοποιείται και για ανθρώπους, αλλά κυρίως για ζώα. Είναι μια ουσία που χρησιμοποιούν οι γιατροί και που μπορείς να την πάρεις με ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Δεν μπορείς να μπεις σε ένα φαρμακείο και να πεις καλησπέρα, θέλω μισό κιλό κεταμίνη ή ένα πακέτο ταμίνη. Δεν υπάρχει. Επίσης η κεταμίνη είναι ουσία κύριε που βρίσκεται... Κύριε Σουρά, δεν αμφισβητεί κανένας την άρα, ουσία. Άρα λοιπόν αυτό πώς το... Δεν δηλαδή, την αμφισβητεί κανένας την ουσία. Εγώ μεταφέρω αυτό ένα λεπτό. Ένα λεπτό μήπως δεν έγινα αντιληπτή, δεν έγινα κατανοητή. Εγώ λέω ότι αυτό το οποίο ισχυρίζεται είναι ότι εγώ δεν έχω κάνει απολύτως τίποτα. Αυτή ήταν μπορεί δίπλα. Να εμπλέκεται κάποιος άλλος ή μέχρι κάποιοι άλλοι. Μπορεί να υπάρχουν... Δηλαδή δίνει διάφορα... Αυτή ήταν δίπλα, κύριε Καρδί. Εκείνη ήταν δίπλα. Μην έρχεστε σε αντιπαράθεση μαζί μου. Εγώ μεταφέρω τι λέει η ίδια. Δεν είναι η δική μου, ο δικός μου ισχυρισμός. Ναι, καταλαβαίνουμε. Απλώς άκουσα κάτι ο κύριος Σούρας που του έκανε εντύπωση και προφανώς δεν αναφέρεται σε εσάς. Όχι σε εσάς, αναφέρομαι. Αυτό έλειπε. Φυσικά και όχι. Να ακούσουμε λοιπόν λίγο το ρεπορτάζ της κυρίας Καντήλη και μετά να κάνουμε τα σχόλια. Είναι λογικό.
Είναι λογικό ότι αυτή τη στιγμή είναι κατηγορούμενη. Αρνείται, δεν ομολογεί οτιδήποτε. Λέει ότι εγώ δεν το έχω κάνει. Οπότε, αν κρατήσει αυτή τη στάση και τη Δευτέρα ενώπιον της ανακρίτριας, προφανώς θα προβάλλει διάφορες δικαιολογίες, διάφορους λόγους που θα μπορούσε να είχαν αυτό το αποτέλεσμα χωρίς να εμπλέκεται η ίδια. Ανάγκη να καταλάβει ο κόσμος αυτό το κομμάτι. Ισχυρισμό της μεταφέρω. Δεν... Αν τη Δευτέρα λοιπόν δεν έχει ομολογήσει μέχρι τη Δευτέρα, από την εμπειρία σου και μόνο σε ρωτώ, όλα αυτά τα χρόνια που κάνεις το δικαστικό ρεπορτάζ, υπάρχει περίπτωση να προφυλαχιστεί χωρίς ομολογία? Ναι, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές αυτό. Δεν θα είναι η πρώτη φορά. Πολλές φορές οι κατηγορούμενοι πάνε, απολογούνται, λένε ότι είμαι αθώος, αλλά... Η προφυλάκηση προφυλάκησε, γιατί μιλάμε τώρα για ένα αδίκημα, την ανθρωποκτονία από πρόθεση που της αποδίδεται, που βεβαίως σηκώνει προφυλάκηση. Όταν τα στοιχεία μετά είναι δεμένα, την απολογία. Φυσικά. Όταν τα στοιχεία είναι δεμένα. Διότι το ανθρωποκτονιόν δεν μπορεί να έχει δώσει στοιχεία χωρίς να είναι δεμένα, γιατί μιλάμε για το δεύτερο καλύτερο ανθρωποκτονιόν στην Ευρώπη. Δεν θα δίνανε στοιχεία τα οποία δεν ήταν δεμένα. Το τελευταίο λόγο, κύριε Σούρα, της, το τελευταίο λόγο. Μας ενδιαφέρει. Δηλαδή, αν δεν ομολογήσει και τα στοιχεία είναι δεμένα. Όχι, θέλω να πω ότι αν τα στοιχεία είναι δεμένα, μπορεί να προφυλακιστεί. Όπως είπε, αυτό ήθελα να πω. Ρωτώ την Άννα από την εμπειρία που έχει και ήταν ξεκάθαρο. Μας λένε ότι ξαναγίνει στο παρελθόν. Ένα λεπτό. Γιατί εγώ δεν βγάζω απόφαση αυτή τη στιγμή και σας παρακαλώ να έχουμε στο μυαλό μας ότι υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας πάντα για όλους. Έτσι ξεκινήσαμε και την εκπομπή. Δεν έχει ομολογήσει, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Πάντα. Τα στοιχεία ισχυρά, αυτό θα το κρίνει ανακρίτρια και εισαγγελέας όταν τελειώσει την απολογία της, δώσει τις εξηγήσεις της. Αυτοί έχουν τον τελευταίο λόγο για το αν θα κριθεί προφυλακιστέα και αν τα στοιχεία που τους ήρθαν ήταν ισχυρά. Και εδώ όμως θέλω να σημειώσω το εξής. Ναι. Ότι το ένταλμα, ότι αν θέλετε έναν προάγγελο θα έλεγα για το τι περιμένουμε δηλαδή για την προφυλάκηση, είναι το ένταλμα σύλληψης. Από τη στιγμή δηλαδή που συνενεί η ανακρίτρια που λέει ναι στο ένταλμα σύλληψης, γιατί τη θεωρώ ύποπτη να τελέσει νέα αδικήματα και μάλιστα από τη στιγμή που σκότωσε το παιδί της μπορεί να σκοτώσει τον οποιοδήποτε βάσει των στοιχείων που έχω που τα θεωρώ ισχυρά για να της βγάλω ένταλμα. Με αυτή τη λογική, όπως το λέμε τώρα και ξαναλέω, χωρίς να αποκλείουμε να πει μια εκδοχή που να την κάνει δεκτή ανακρίτρια και ο εισαγγελέας και τελικά να μην την προφυλακίσουν. Με αυτή λοιπόν τη λογική που προανέφερα βάσει του εντάλματος, ναι, το πλέον πιθανό είναι να προφυλακιστεί. Λοιπόν, πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, πάμε να δούμε τι ακριβώς είπε ο κύριος Άθωνας Παπαδόπουλος, ο οποίος τελικά είναι ο συνήγορος της κατηγορουμένης και μετά... Θα τοποθετηθούμε σύμφωνα και με κάποιες νέες πληροφορίες, κυρία Καντήλη, που αναφέρονται στο πρώτο θέμα για νέες ουσίες που έχουν βρεθεί. Πάμε να δούμε πρώτα τον κύριο Παπαδόπουλο όμως. Η κατάσταση που βρίσκεται κάθε άτομο το οποίο στερείται την προσωπική του ελευθερία, υπάρχει ταραχή και σύγχυση. Παρ' όλα αυτά, είχαμε μια πολύ διεξοδική συζήτηση. Κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας, επικράτησε μεγαλύτερο βαθμό ηρεμίας. Έχουμε κάποια πράγματα τα οποία ερευνούμε. Έχουμε κάποιες υποψίες για το τι ακριβώς μπορεί να έχει συμβεί σε όλη την υπόθεση που της καταλογίζεται. Θα τα ερευνήσουμε. Δεν θα σας πω αυτή τη στιγμή. Όχι πια είναι, γιατί είναι αντίθετο στα συμφέροντα της εντολέως μου. Απλά έχουμε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία ερευνούμε εν ώψη της απολογίας που θα δώσουμε τη Δευτέρα. Και να πούμε, κυρία Κανδύλη, Άννα, να σε λέω, που σε λένε όλοι Άννα, να σε λέω και εγώ, Άννα. Ναι. Ναι, συγγνώμη, αλλά εντάξει, ναι. έχω πάντα έτσι αυτό με το πληθυντικό όμως, που είναι του σεβασμού και της ευγένειας. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Όθωνας Παπαδόπουλος, κύριος Όθωνας Παπαδόπουλος, έχει διοριστεί από την οικογένεια, έτσι, γιατί υπάρχει και ο Κωνσταντίνος Ζάρδας, ο οποίος είναι διορισμένος από την εισαγγελία. Θα συνεχίσουν και οι δύο δικηγόροι την υπεράσπιση. Είναι διορισμένος από την ανακρίτρια, ναι. Μάλιστα. Και θα συνεχίσουν και οι δύο. Με τα έως τώρα δεδομένα, ναι, και οι δύο. Μάλιστα. Και οι δύο. Με τα έως τώρα δεδομένα τώρα και οι δύο. Εκτός αν η Ρούλα Πεϊσπυρίγκου πει δεν θέλω τον έναν από τους δύο ή
Τέλος πάντων, κάποιος από τους δύο αποφασίσει ότι δεν θέλει να την εκπροσωπήσει. Επειδή θα πάει τώρα και το θέμα, και το ξέρεις πολύ καλά, στο σύζυγο, στον Μάνο Δασκαλάκη. Από χθες γράφεται παντού ότι ο Μάνος Δασκαλάκης έχει έρθει ήδη στην Αθήνα μαζί με τον δικηγόρο του, με σκοπό να παραλάβει παρουσία του δικηγόρου τη δικογραφία. Ισχύει. Έχει παραλάβει τη δικογραφία, δηλαδή, αυτήν την ερώτηση. Κοίταξε, χθες ναι, υπήρχε μια έντονη φημολογία ότι έρχεται στην Ευελπίδων για να πάρει τη δικογραφία και για να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Βεβαίως και μπορεί να το κάνει, να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, δηλαδή να στραφεί ενάντια της Ρούλας Πισπυρίγκου, να στηρίξει την κατηγορία που της αποδίδεται. Βεβαίως και μπορεί να το κάνει οποιαδήποτε στιγμή αυτό, από τη στιγμή που έχει καταστεί κατηγορούμενη. Όσον αφορά βέβαια την δικογραφία, επειδή έχουν γίνει και αλλαγές στους κώδικες το 2019, αυτή μπορεί να την πάρει αφού απολογηθεί η κατηγορούμενη. Μάλιστα, αλλά η Ελλάδα είναι ασημείωτο αυτό, δηλαδή του τι. Να μην ανοίγουμε θέματα διάφορα, επειδή είπα προηγουμένως για τα νέα στοιχεία που βλέπω εδώ πέρα σύμφωνα με το πρώτο θέμα, ότι υπάρχουν και άλλες ουσίες εκτός από την κεταμίνη, Στέφανε. Ναι, πριν από λίγη ώρα το πρώτο θέμα έχει στα χέρια του και το δίνει στη δημοσιότητα ένα εγγραφό με ημερομηνία 24 Μαρτίου του 2022, πριν μια εβδομάδα δηλαδή, από την έρευνα που έχει κάνει το εργαστήριο, το βλέπουμε τώρα, ιατροδικαστικής και τοξικολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Εκεί λοιπόν, κύριε Σούρα και Άννα, λέει για μια νέα ουσία, λέγεται, είναι η ουσία βενζοδιαζεπίνες, και ουσιαστικά με αυτό ως μια νέα ουσία που δίνει νέα δεδομένα για τον θάνατο της 9χρονης Τζορτζίνας. Αυτά είναι... Να εξηγήσουμε, είναι τα αχολητικά. Τα αγχολητικά, τα οποία έχουν διάφορες ονομασίες. Άμα. Η βενζοδιαζεπίνες. Άρα είναι μια κατηγορία. Είναι μια κατηγορία αγχολητικών, μυοχαλωτικών, φάρμακα που τα δίνουμε για το άγχος. Απλώς έχουν τελείως διαφορετικές ονομασίες που αυτή τη στιγμή θα τις πούμε και τι θα κάνουμε διαφήμιση στα φάρμακα. Άρα οι βενζοδιαζεπίνες είναι αγχολητικά, παίρνονται με ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Δεν μπορείς να πας και να πεις θέλω το τάδε στο φαρμακείο. Κάποτε περνότανε από τους ασθενείς με ειδική συνταγή που γράφαμε οι ψυχίατροι με μία κόκκινη γραμμή. Τώρα παίρνονται με το ΆΜΚΑ και ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Δεν μπορείς να το αγοράσεις. Μάλιστα. Κανείς δεν μπορεί να το αγοράσει. Επίσης, όχι. Ναι. Εδώ μπαίνει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Όχι πού τα βρήκε, γιατί μπορεί να τα βρήκε για τον εαυτό της. Μπορεί να πήγε σε ένα γιατρό και να είπε ότι εγώ έχω πολύ μεγάλο άγχος και τις έγραψα αγχολητικά. Δεν είναι κακό αυτό. Γράφονται. Τα χρησιμοποίησε και στο παιδί. Ναι, λένε τώρα. Βρέθηκε ότι ήταν χρησιμοποιημένα και στο παιδί. Σε 9χρονο παιδί. Μισό λεπτό. Αν αυτό το έγγραφο υπάρχει στην δικογραφία προφανώς, έτσι δεν είναι. Για να το βγάζει το πρώτο θέμα, μάλλον. Εγώ αυτό που θέλω να σας επισημάνω είναι το εξής. Θα πρέπει να βάλουμε στο μυαλό μας ότι η έρευνα, η ανακριτική, ξεκινάει τώρα. Τώρα. Δηλαδή, με το που θα απολογηθεί η Ρούλα Πισπυρίγκου, ξεκινάει επί της ουσίας η ανακριτική έρευνα. Το έβριμα αυτό, ναι, μπορεί να είναι στη δικογραφία και πολλά άλλα είναι μέσα στη δικογραφία, όχι μόνο αυτό, και πολλά άλλα. Το διαβιβαστικό το οποίο έστειλε η αστυνομία δεν αναφέρει άλλη ουσία, την κεταμίνη και μόνο αναφέρει, δηλαδή ότι βρέθηκε και ήταν ο καταλήτης, δηλαδή αυτό που έστειλε και την Ρούλα Πισπυρίγκου ως κατηγορούμενη και η ουσία που θεωρούν ότι έστειλε το παιδάκι στον άλλο κόσμο. Αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, και γιατί επισημαίνω ότι η ανάκριση είναι τώρα στην αρχή, όλα αυτά θα περάσουν από την ανακρίτρια. Δηλαδή, η ανακρίτρια θα δει και τις τοξικολογικές και τις καταθέσεις που έχουν δοθεί, θα καλέσει πραγματογνώμονες, θα καλέσει επιστήμονες και θα ρωτήσει βεβαίως, αυτή η ουσία μπορεί να βρισκόταν σε κάποιο από τα χάπια που έπαιρνε το παιδί, σε κάποιο από τα φάρμακα που έπαιρνε το παιδί. Συνάδει με την υπόλοιπη εικόνα ή τέλος πάντων αντιδράσει. Συγγνώμη. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι οτιδήποτε λέμε είναι στην αρχή. Ναι. Αν τα έπαιρνε, αν υπήρχαν δηλαδή νομίμως, να το πω έτσι, δηλαδή ήταν μέσα στην θεραπεία της ή όχι. Αυτό θα προσπαθήσουν να βρουν. Από ό,τι γνωρίζω,
δεν είναι μόνο αν ήταν μέσα, δηλαδή λέμε ένα συγκεκριμένο χάπι του Α, έπαιρνε αυτό, ήταν μέσα στην φαρμακευτική της αγωγή. Υπάρχει περίπτωση το Α να περιέχει μια ουσία μέσα που να βγει στην τοξικολογική. Τέλος πάντων, δεν θέλω να μπω, αυτά δεν είναι δικά μου χωράφια. Ναι. Θέλω να σας πω ότι όλα αυτά τα στοιχεία που υπάρχουν τώρα μέσα στη δικογραφία, αυτά θα εκτιμηθούν από την ανακρίτρια. Αν χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, συνδυαστικής διερεύνησης με κάτι άλλο, δηλαδή είμαστε ακόμα στην αρχή. Εγώ κρατάω αυτό το οποίο γνωρίζω, δηλαδή ότι αυτή η ουσία και τα μήνυ αναφέρεται και στο διαβαστικό της αστυνομίας, αυτοί να αναφέρουν ως την ουσία τη θανατηφόρα για το παιδί. Μάλιστα. Μία τελευταία ερώτηση πριν σε αποδεσμεύσουμε για να μπορέσεις και εσύ να συνεχίσεις το ρεπορτάζ, γιατί καταλαβαίνω ότι να ξεκουραστείς αποκλείεται όλες αυτές τις μέρες. Η τελευταία ερώτηση είναι σύμφωνα με μία πληροφορία που μας έχει έρθει, ότι υπάρχει αναστάτωση στις φυλακές Κορυδαλλού και Θήβας με το ενδεχόμενο της μεταφοράς της Ρούλας Πισπυρίγκου εκεί. Αυτό εσύ το επιβεβαιώνεις, τη γνωρίζεις αυτή την πληροφορία? Ποιοι εννοείς να έχουν αναστατωθεί οι κρατούμενοι? Ναι, ναι, για τους κρατούμενους μιλάμε τώρα ή για τη διοίκηση των φυλακών? Όχι, 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 για τους κρατούμενους. Νομίζω, στην θα σας πω τι γίνεται. Η πληροφορία είναι για τους κρατούμενους, όχι για τη διοίκηση, να είμαστε. Στις, ναι, οι κρατούμενες. Πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις που έχουμε ιδεχθεί εγκλήματα, πάντα, υπάρχει αντίδραση, το είδαμε. Και από τον κόσμο που μαζεύτηκε στην Ευελπίδων και από τον κόσμο που μαζεύτηκε στην Πάτρα, πάντα υπάρχουν αντιδράσεις. Και για τη συγκεκριμένη, ναι, και στη φυλακή μπορεί να υπάρχουν αντιδράσεις, οτιδήποτε. Τέτοιοι κρατούμενοι, τέτοιοι κατηγορούμενοι, συνήθως, όχι συνήθως, πάντα θα σας έλεγα, για αυτούς τους κατηγορούμενους λαμβάνονται μέτρα μέσα στις φυλακές. Υπό το φόβο μην τυχόν του συμβεί κάτι από άλλους κρατούμενους, αυτοί πάνε αλλού. Μπορεί να πάει σε ένα κελί μόνη της. Μπορεί να πάει σε μια πτέρυγα, τέλος πάντων, πτέρυγα, που να μην είναι βαριά ποινική, ούτως ώστε να κινδυνεύει. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι και στην Ευελπίδων είδαμε ισχυρότατα μέτρα. Ισχυρότατα. Δηλαδή, δημιουργία των ΜΑΤ, η ΜΕΤ, όπκε, τέτοια δύναμη που... Τουλάχιστον εγώ δεν έχω... Δεν θυμάμαι πολλές φορές να τη βλέπω σε τέτοιου είδους κατηγορούμενος. Άλλο σε περιπτώσεις τρομοκρατίας. Εννοώ σε τέτοιου είδους εγκλήματα. Θέλω να πω δηλαδή ότι και αυτή η δύναμη στην Ευελπίδων, όλη αυτή η αστυνομική δύναμη ήταν γιατί σκεπτόμενη υπεύθυνη ότι έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη αντίδραση στον κόσμο, τον έχει ακουμπήσει όλη αυτή η υπόθεση και όλοι γυρνάνε και κοιτάνε την Ρούλα Πισπυρίγκου και υπάρχουν και αυτές οι αντιδράσεις και τέλος πάντων για τον φόβο μην της συμβεί κάτι, εν όσο είναι στα χέρια των αρχών και η ισχυρή αστυνομική δύναμη στην Ευελπίδων και βεβαίως αν αποφασιστεί από ανακριτή και εισαγγελέα να πάει στη φυλακή, να κριθεί προφυλακιστέα και εκεί θα έχει την ασφάλεια και εκεί θα έχει μέτρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άννα. Πραγματικά εκτιμούμε ιδιαίτερο το γεγονός ότι έφερες στην εκπομπή μας όλη αυτή τη γνώση και το ρεπορτάζ που κατέχεις. Ευχαριστούμε πραγματικά θερμά. Και πάμε να πούμε. Και πάμε να σας πω τώρα ότι κατά τη διάρκεια της εκπομπής, κύριε Σούρα, και αγαπημένοι μας τηλεθεατές, πρόκειται να δούμε και τι είπαν η Ρούλα με τη μητέρα και την αδελφή. Είναι μια αποκάλυψη που θα γίνει, καθώς επίσης και τι εντολή έδωσε η Ρούλα στην μητέρα της και στην αδελφή της που αφορά στον Μάνο Δασκαλάκη. Αυτό θα το δούμε σε λίγο. Γραφεί. Δεν όχι, αφού λέμε ότι είναι καινούριες πληροφορίες. Τελείως καινούριο. Πάμε λίγο τώρα να συνδεθούμε με την κυρία Άννα Μαστοράκου, που είναι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας. Κυρία Μαστοράκου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε και εσείς μαζί μας. Ακούσατε προηγουμένως ότι έχουν βγει και νέες ουσίες και πολύ σωστά η κυρία Καντήλη είπε ότι δεν είναι στα χωράφια της. Έχουμε όμως τον κύριο Σούρα εδώ πέρα. Έχουμε και εσάς για να μιλήσουμε για αυτές τις νέες εξελίξεις. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ θέλω να επισημάνω το εξής. Η κεταμίνη είναι η ουσία κλειδί σε αυτή την υπόθεση. Γιατί όπως είπε και ο κύριος Σούρας, δεν υπάρχει περίπτωση να την έχει προμηθευτεί μέσα από την αγωγή της. Δεν είναι μια αυστηρά ελεγχόμενη ναρκωτική ουσία η οποία δεν μπορεί κανείς να την προμηθευτεί πουθενά αλλού και ούτε βέβαια από τους χώρους του νοσοκομείου και δεν τη λάμβανε στην αγωγή της η Τζορτζίνα. Έχει δράση η οποία ξεκινάει στα 5 λεπτά με μέγιστο 20 λεπτά
Και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, το μόνο άτομο που ήταν μαζί με το παιδί ήταν η μαμά. Αυτό που είπα πριν. Ναι, αυτό, ναι. Η ερώτηση που έκανα. Γιατί είπα ότι συμφωνεί μαζί σας. Αυτό που έκανα πριν στην κυρία Κανδύλη, αυτό ρώτησα. Αυτή ήταν η ερώτησή μου. Πολύ απλή. Ακριβώς. Ήταν η μόνη στα 20 λεπτά. Με επιβεβαιώνει, συνάδελφος. Ναι, αλλά οι βενζοδιαζεπίνες είναι μια ουσία, όπως είπε ο συνάδελφος και την περιέγραψε πάρα πολύ καλά. Θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι στη φαρμακευτική αγωγή της Ζορτζίνας, αλλά θα πρέπει να γίνει συγκριτικός έλεγχος εάν δόθηκε, πότε δόθηκε και σε ποιες δοσολογίες και να γίνει συγκριτικός έλεγχος με την ανάλυση τοξικολογική. Άρα είναι δευτερεύουσης σημασίας σε σχέση με την κεταμίνη. Μάλιστα. Να πούμε βεβαίως ότι η ίδια υποστηρίζει διαφορετικά πράγματα, έτσι. Την Μπενόβγαινα και γιατί και νοσηλευτές. Ναι. Ο τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιος να χορηγήσει αυτήν την κεταμίνη, αυτή την ουσία, ποιος είναι? Και στην Ομόνοια, φυσικά, κυρία Καραβάτου. Στην Ομόνοια, όπως η Βιτριολού. Να τη χορηγήσει. Να σας απαντάω. Παντού μπορεί να τη βρει. Όχι, εγώ λέω ο τρόπος κάποιος να τη χορηγήσει χωρίς να γίνει αντιληπτός. Είναι μια ευέλικτη ουσία η οποία έχει πάρα πολλούς τρόπους χορήγησης. Δηλαδή και ενδοφλέβια και ενδομυϊκή και από το στόμα και σαν εισπνοή, δηλαδή εμποτισμένο. Και πραγματικά έχει πολλές δυνατότητες και μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ως ιατρική κοινότητα η επιλογή της ουσίας αυτής. Πρέπει να ήταν μια πάρα πολύ προμελετημένη κίνηση, διότι τα χαρακτηριστικά αυτά προφανώς βοήθησαν στη δράση. Θα μπορούσε να είναι και ενδοφλέβια η χορήγηση, γιατί το παιδί είχε ορούς. Επομένως θα μπορούσε εύκολα, δεν είναι κάτι δύσκολο για ένα άτομο που έχει λίγες γνώσεις, όπως νοσηλευτικής, όπως διατείνεται και η ίδια, να το μάθει. Ήτανε τόσα χρόνια στα νοσοκομεία, επομένως θα μπορούσε άνετα να το χορηγήσει. Ή οποιοδήποτε, γιατί θέλω να κρατάμε τις ισορροπίες, δεδομένου ότι δεν έχει βγει κάποια απόφαση τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι. Θα βγούμε γρήγορα σαν αντίθεση. Η βρέθηκε, κυρία Καραβάτου. Ναι, αλλά θέλω... Να μην λύνουμε γραμμές στο συγκεκριμένο θέμα. Εμείς είμαστε εδώ, γιατί εγώ προσωπικά δεν βγήκα ποτέ να πω τη γνώμη μου επί 1,5 μήνα και περίμενα μόνο τα αποτελέσματα. Από τη στιγμή που βρέθηκε η κεταμίνη, η οποία δρά από 5 μέχρι 20 λεπτά και υπήρχε μόνο η μητέρα δίπλα, ή αν δεν υπήρχε η μητέρα, να μας πει η μητέρα ποιος υπήρχε, ποιος έδωσε την κεταμίνη. Καταρχήν το ότι δεν μιλάτε τόσο καιρό, το ξέρουμε γιατί σας έχουμε καλέσει και δεν έχετε εμφανίσει στην εκπομπή. Θα σας ευχαριστώ τώρα που το λέτε. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο όμως είναι ότι επειδή εμείς είμαστε εδώ σε μια εκπομπή που απευθυνόμαστε σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο που μας βλέπει αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για την κεταμίνη, κυρία Καραβάτου. Δεν λέμε ονόματα και διευθύνσεις. Φυσικά. Είναι επιστημονικός. Θέλω να το καταλάβετε. Βεβαίως. Δεν λέω ότι δεν βρέθηκε. Απλώς θα λέμε πάντα ότι αυτός που αυτό βρέθηκε το έκανε. Η κεταμίνη βρέθηκε. Αυτός που, έχετε δίκιο και είμαι μαζί σας. Αυτό. Η κεταμίνη είναι αποτέλεσμα. Αυτό θέλω. Θέλω να το καταλάβει γιατί ο κόσμος. Γιατί από την άλλη πλευρά υπάρχουν άλλες πληροφορίες. Δεν βγήκαμε να κάνουμε αναλύσεις. Δεν αμπελοφιλοσοφούμε ψυχολογικά, τα οποία τα βλέπω συνέχεια. Συμφωνώ. Μιλάμε επιστημονικά, κυρία Καραβάτου. Επιμονή μου βάζω επιστημονικά. Αλλά επειδή η άλλη πλευρά έχει μια πολύ διαφορετική προσέγγιση και λέει άλλα πράγματα, εμείς θα είμαστε. Η κεταμίνη δεν είναι κεταμίνη. Είναι κεταμίνη. Άρα ποιος τη χορήγησε ακόμα. Ποιος τη χορήγησε όμως δεν το ξέρουμε. Αυτό. Άρα η ουσία είναι όμως. Βγαίνουμε στις διαφημίσεις και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Πάμε. Ένας χρόνος έχει περάσει από τότε που ξεκίνησε όλη αυτή η περιπέτεια με τον COVID. Ένας πολύ δύσκολος χρόνος. Να παλέψεις για την υγεία τόσων συνανθρώπων μας. Και μαζί να πρέπει να προστατέψεις και τη δική σου υγεία. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε στα χέρια μας ένα εμβόλιο. Και αυτό τα αλλάζει όλα. Το εμβόλιο είναι ζωή.
Ο πρώτος πολίτης που εμβολίασα ήταν ένας πολύ συμπαθής ηλικιωμένος κύριος. Το ευχαριστώ που μου είπε, η ευγνωμοσύνη που είδα στα μάτια του, ήταν κάτι που δεν θα ξεχάσω όσο ζω. Και όταν φύγει αυτός ο ιός από τη ζωή μας, νομίζω θα έχω να το λέω, ότι ήμουν κι εγώ εκεί και έκανα το ρόλο μου όσα περισσότερα μπορούσα.